τώρα εμείς, επειδή είμαστε όλη μέρα και λόγω δουλειάς στο διαδίκτυο, πρέπει να γνωρίζουμε με έναν τρόπο πώς μπορούμε να σερφάρουμε ασφαλώς. Υπάρχει λοιπόν μια ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή που μας έρχεται. Με αυτό τον τίτλο. Με αυτό τον τίτλο, Σερφάρω ασφαλώς, και είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Σιώμος, ψυχίατρος παιδιών και φίλων βεβαίως. Γεια σας. Γεια σας, Σιώμο. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Για την πρόσκληση. Για να δούμε λοιπόν τι θα ακούσουμε την Κυριακή. Την Κυριακή. Και σε ποιους απευθύνεστε, κύριε, στα παιδιά ή και, και ευρύτερα. Σε όλη την οικογένεια. Σε όλη την οικογένεια. 6 Μαΐου, 7 η ώρα το βράδυ. Βλέπουμε στο... και την αφίσα που έχετε βγάλει, είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι, εδώ, ναι. Λοιπόν. Του Μιχάλη του Κουντούρη. Του σκητσογράφου. Έχει σημασία, το πείτε μετά αυτό. Έλα. Λοιπόν, 7 η ώρα το απόγευμα, είναι ελεύθερη για το κοινό. Θα γίνουν δύο ομιλίες, μία δική μου και μία του Μιχάλη του Κουντούρη. Και θα ακολουθήσει έκθεση γελιογραφίας, 25 έργων, τα οποία συνυπογράφουν ο Άιντζελ Μολιγκάν πάνω στο αντικείμενο, πρωτότυπες πολλές, κάποιες από αυτές βραβευμένες διεθνώς. Το πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να πάει σε όλους τους δήμους και σε όλα τα σχολεία της χώρας, δηλαδή δεχόμαστε προσκλήσεις. Συνεργαζόμαστε η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης για τον Εθισμό στο Διαδίκτυο, την οποία εκπροσωπώ, και η Εντού Καρτούν, η εκπαιδευτική γελιογραφία, η γελιογραφία στην εκπαίδευση. Είναι μια πρωτότυπη εταιρεία. Και είναι ένα πράγμα, κύριε Σιώμο, το σερφάρο, και ένα πράγμα το πώς διαχειρίζομαι συνολικά την ψηφιακή μου παρουσία. Και εδώ έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές ότι χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, χρειάζεται κριτική σκέψη, χρειάζεται ενίσχυση της ψηφιακής νοημοσύνης των πολιτών. Το πρόγραμμα εκεί αποσκοπεί. Είναι ελεύθερο για όλη την οικογένεια. Και θα κρατήσει πόσο θα διαρκέσει. Η έκθεση θα διαρκέσει από 6 Μαΐου μέχρι και 15. Και θα μπορούν σε συνεργασία με το Δήμο Παλαιού Φαλήρου, που ουσιαστικά υπό την αιγίδα του γίνεται αυτό, να προσκαλεί σχολεία της περιοχής. Να την παρακολουθήσουν. Και μετά θα φύγει και όλα θα κάνει και περιοδία, θα πάει κι αλλού. Σκοπός μας είναι αυτός. Δηλαδή να... πάμε σε όλους όσο το δυνατόν περισσότερους δήμους στη χώρα. Και ως μήνυμα στην πραγματικότητα. Ακριβώς, γιατί μέσω της γελιογραφίας, δηλαδή μία εικόνα χίλιες λέξεις, μπορούμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα και με τα παιδιά και με τους γονείς. Και τα συμπεράσματα τώρα, οι συζητήσεις, οι ομιλίες και όλα αυτά, θα τα βάλετε κάπου μετά, θα τα ανεβάσετε στο δίκτυο, τι θα κάνετε? Θα τα ανεβάσουμε στο δίκτυο. Υπάρχει ένα ολόκληρο site, η Εντού Καρτούν, που φτιάχνει και αυτό θέλουμε να το αξιοποιήσουμε στην πορεία και ως εκπαιδευτικό υλικό ελεύθερο, γενικότερα να αξιοποιηθεί και από το Υπουργείο Παιδείας. Εσείς από την εμπειρία σας έχετε καταλάβει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την ασφάλεια στο διαδίκτυο? Δηλαδή, έρχονται παιδιά, έρχονται έφηβοι κοντά σας, γιατί αυτό είναι το αντικείμενό σας, η δουλειά σας αυτή είναι, που σας αναφέρουν περιστατικά? Μια τελευταία μελέτη δείχνει ότι το νούμερο ένα πρόβλημα σήμερα στην ελληνική κοινωνία είναι ο εθισμός στο διαδίκτυο. Αλήθεια. Και ο παγκόσμιος, το νούμερο ένα. Και το αναγνωρίζουν και οι γονείς πλέον. Από εκεί και πέρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πλέον, το 2018 αναφέρει, πλέον ότι θα αποτελέσει μια νέα διαταραχή στο ταξινομικό σύστημα ψυχικών διαταραχών. Δηλαδή, αυτό θα είναι μια... Βέβαια, και θα... Θεωρείται διαταραχή. Και να το αντιμετωπίζουμε όπως αντιμετωπίζουμε την κατάθλιψη ή μια γενικευμένη αγχώδης διαταραχή ή μια άλλη ψυχική νόσηση. Επομένως, εμείς είμαστε τυχεροί που ζήσαμε και μια άλλη ζωή το διαδίκτυο. Μπορεί και να είναι μια ισορροπία αυτό. Κάθε εποχή έχει τα δικά της θέματα. Κύριε Σιώμο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυριακή λοιπόν 6 Μαΐου και ώρα 7 στη Δημοτική Πινακοθήκη του Παλαιού Φαλήρου, κυρίες και κύριοι. Μην το χάσετε. Εμείς θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά, δεν μπορείς να φανταστείς, δεν μπορώ να σου πω περισσότερα, μετά το διάλειμμα.